Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα λοιπόν στην παρέα μας μαζί για την επόμενη μια μισή ώρα που θα ακολουθήσει. Και φυσικά από το ξεκίνημα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη και μεγάλη παρέα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τους φιλοξενώ σήμερα στο στούντιο και είναι εδώ μαζί μου, καλεσμένοι. Αρχικά να ξεκινήσω από την Μαρία Γεωργαλή που είναι δίπλα μου και είναι καθηγήτρια το 5ο Λύκειο Καβάλας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Και ο λόγος που έχουμε έρθει εδώ πέρα είναι πολύ δημιουργικός και πολύ επιχειρηματικός, θέλω να σας πω. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να καλωσορίσω τους επιχειρηματίες στην εκπομπή μου. Τρία πολύ φρέσκα παιδιά, νέα παιδιά. Είναι η Εμιλία Δέδε. Καλά το είπα. Η Βασιλεία Γκίκα, κυρίες προηγούνται. Ναι, ναι. Και ο Σπύρος Λιάρος. Λιάρος. Γιάρος. 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 Εντάξει, θα το μάθω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Πίστεψε μου, θα το μάθω. Οι οποίοι έχουν επιχειρηματικά ταλέντα, οι μαθητές μας εδώ. Και θα μας εξηγήσουν ακριβώς, θα μας πούνε μάλλον για το τι ακριβώς μιλάμε. Πρόκειται για μία συμμετοχή του σχολείου σας, συγκεκριμένα της ομάδας που έχετε φτιάξει, και κατεβαίνετε σε έναν διαγωνισμό που έχει επιχειρηματικό σκοπό. Μαθαίνω πώς να στείνετε μια επιχείρηση και πώς να τη φτιάχνετε, σωστά? Μάλιστα. Και η επιχείρηση που διαλέξετε να κάνετε σε ποια είναι? Εμείς διαλέξαμε να φτιάξουμε κοσμήματα. Η ιδέα προήλθε όταν είχαμε μαζευτεί σαν ομάδα στην αρχή της χρονιάς, για το τι θα φτιάξουμε, φυσικά συζητούσαμε. Έπεσε η ιδέα των κρυστάλλων. Μετά τα επεκτείναμε λίγο και σκεφτήκαμε τα κοσμήματα από αυτούς τους κρυστάλλους και μετά σκεφτήκαμε και το να κάνουμε αυτά τα βαχυλάκια Braille και γενικά για την ανακύκλωση σκεφτήκαμε και για να φτιάξουμε κοσμήματα με ανακυκλώσιμα υλικά όπως το γυαλί. Πάρα πολλές σκέψεις, ωραίες σκέψεις και όταν η ομάδα είναι μεγάλη και πέφτουν πάνω τα μυαλά όλα, ναι, συντονίζονται σωστά και δημιουργούν μεγάλα πράγματα και ωραία πράγματα. Να πούμε ότι εσείς τους δίνετε το πάτημα, έτσι? Ναι. Το σχολείο έχει μια αρκετά μεγάλη παράδοση σε αυτό το τομέα. Έχει συμμετάσχει και τις προηγούμενες χρονιές στο διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας με άλλα εξίσου πρωτότυπα και καινοτόμα προϊόντα. Και τα παιδιά θέλησαν να συνεχίσουν μια εικονική επιχείρηση που ξεκίνησαν πέρυσι στο σχολείο στην πρώτη λυκείου και θέλησαν να το επεκτείνουν, να συμμετάσχουν και στο διαγωνισμό φέτος. Οπότε εμείς έχουμε αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο κυρίως, πιο πολύ υποστηρικτικό. Τα παιδιά έχουν αναλάβει όλους τους τομείς της επιχείρησης, από την διεύθυνση, οργάνωση, μάρκετινγκ, παραγωγή, έλεγχο, τα πάντα. Και εμείς απλά είμαστε δίπλα τους και τους στηρίζουμε. Ωραία. Θέλω να μου πείτε, επειδή τώρα εδώ και αρκετά χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα να συμμετέχει το 5ο Λύκειο στον διαγωνισμό το συγκεκριμένο, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα, γιατί συμμετέχει μόνο σχολείο? Νομίζω δεν είναι μόνο ένα σχολείο, απλά το 5ο Λύκειο έχει μια σταθερή πορεία και είχε πάρει και διάκριση με το προϊόν Phaethon που έκανε ένα κλαστήρα φωτός. Οπότε έχουμε έτσι ένα γερό πάτημα, εμείς μια γερή βάση από πίσω μας. Είναι ο σκοπός τα παιδιά να συνδυάσουν τη βιωματική μάθηση με τη θεωρία. Δεν είναι ωφέλη μόνο να μαθαίνουν στήρες θεωρίες, στήρες γνώσης στα βιβλία, αλλά ο σκοπός είναι να μπορέσουν να εφαρμόσουν και στην πράξη κάτι από αυτά που μαθαίνουν. Άρα, στο μάθημα έτσι, της πολιτικής παιδείας, της οικονομίας, όλα αυτά που αφορούν τον έξω κόσμο, πέρα από τα κλασικά μαθηματικά και τα αρχαία, εκεί δόθηκε αρχικά η βάση για να μπορέσουν τα παιδιά να επεκταθούν στην επιχειρηματικότητα. Μπορείτε να μας πείτε πόσα παιδιά συμμετέχουν? Είναι 11 παιδιά φέτος που παίρνουν μέρος. Είναι μια σχετικά μικρή ομάδα, αλλά είναι μια δεμένη ομάδα. Τα παιδιά έχουν αναλάβει ρόλους διακριτούς, όπως απαιτεί η εικονική επιχείρηση, αλλά υπάρχει κλίμα συνεργατικότητας και βοήθειας. Δεν μένουν σταθερά μόνο στο δικό τους το τομέα, αλλά μπορούν να εναλλάσσουν τους ρόλους και να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Ωραία. Σε ποια μαθήματα, ας πούμε, χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε αυτήν την επιχείρηση? Εμιλία, θες να μου πεις? Ναι, κυρίως. Πολλές φορές μένουμε μετά το σχολείο ή στα κοινά ή σε γιορτές, σχολικές κτλ. Δεν παίρνουμε πολλές ώρες από τα μαθήματα, κυρίως μετά τα μαθήματα. Μετά τα μαθήματα. Και οι γνώσεις που βάζετε σε ποιο αντικείμενο έρχονται? Είναι διάφορα. Είναι φυσική για τους κρυστάλλους, χημικές γνώσεις, για τα κοσμήματα πώς κατασκευάζονται. Επίσης, για να κατασκευάσουμε το business plan χρειάζονται γνώσεις marketing, οικονομικών,
για το πώς θα προωθήσουμε το προϊόν, χρειάζονται γνώσεις για τα social media, ψηφιακό marketing. Ωραία. Βασιλεία μου, εσύ, σε ποιο κομμάτι είσαι? Εγώ ανήκω στο σχεδιαστικό κομμάτι. Α, σχεδιάστρια. Ακριβώς. Εσύ βγάζεις τα σχέδια, όλα αυτά που βλέπουμε και μας αρέσουν εδώ πέρα πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και ποιος όλος είναι μαζί σου στην ομάδα αυτή? Είναι ένα άλλο ακόμα κορίτσι. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται εδώ πέρα. Γενικά, εγώ ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι, γιατί και στο μέλλον ενδιαφέρομαι για κάτι παρόμοιο. Οπότε, μ' άρεσε έτσι να ενδιαφερθώ γι' αυτό. Κοσμήματα τι θες να σχεδιάσεις το μέλλον? Συγκεκριμένα έχει κοσμήματα, αλλά το σχεδιαστικό κομμάτι με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Και γενικά εγώ ασχολήθηκα περισσότερο με το τι υπάρχει στο εμπόριο, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τους κρυστάλλους. Και αφού έγιναν διάφορα σχέδια, υπό συζήτηση με τα παιδιά, αποφασίσαμε ότι αυτά ήταν τα καλύτερα που μπορούσαμε να κάνουμε και να υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Σπύρο, εσένα σε κόβω για οικονομικό. Ναι, ναι. Ιδέες, χωρίς να το ξέρω, το βρήκα. Ναι, εγώ είμαι διευθυντής οικονομικών και εκτός από αυτό, μαζί με έναν ακόμα παιδί, ήμασταν αυτοί που είμαστε η χημική της εταιρείας. Καθώς ήμασταν αυτοί που στην αρχή της χρονιάς διαβάσαμε και μελετήσαμε, έτσι ώστε να μπορούμε να παράξουμε αυτούς τους κρυστάλλους. Καθώς μετά από πολύ ωραίο διάβασμα στο ίντερνετ κυρίως, καταφέραμε και δημιουργήσαμε μια δικιά μας μέθοδο για να τους παράγουμε. Ναι. Και εκτός από αυτά, σαν οικονομικός διευθυντής, έχω αναλάβει την κοστολόγηση των προϊόντων, από πού θα τα αγοράζουμε και ό,τι γενικά έχει να κάνει με τα οικονομικά της εταιρείας. Ωραία. Και το δικό σου κομμάτι, Μιλία? Εγώ είμαι γενική διευθύντρια της. Ω, φέραμε τη γενική διευθύντρια. Εσύ δηλαδή τους ελέγχεις όλους. Από σένα περνάνε όλοι. Και οι 10? Οι 9, γιατί είμαστε 2 γενικές. Α, 2 γενικές διευθυντριές. Ωραία. Έχουμε... Γιατί πρέπει να δώσω βίντεο, εξηγήστε μου λίγο. Θα περάσουμε να δούμε ένα βίντεο που επισκεφτήκαμε τον χώρο, το εργαστήριο που δημιουργείται και όλα αυτά που βγάζετε, το ωραίο αποτέλεσμα, για να δούμε και τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν εκεί και μας μίλησαν. Θα περάσουμε να δούμε αυτό το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια για να συνεχίσουμε εδώ στην παρέα του μαζί. Ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό έργο παρουσίασαν οι μαθητές του 5ου Λυκείου Καβάλας. Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος Μαθητική Εικονική Επιχείρηση του Σωματείου Επιχειρηματικότητας και του νέου διαγωνισμού που πραγματοποιείται κάθε χρόνο Μαθητικής Επιχειρηματικότητας και Εικονικών Επιχειρήσεων για πολλωστή φορά, το 5ο Λύκειο Καβάλας παίρνει μέρος με τη μαθητική επιχείρηση την Etoile Jewelries. Ο διαγωνισμός αυτός έχει σκοπό να μάθει στα παιδιά, μέσα από μια βιωματική εμπειρία, το πώς δημιουργείται μια επιχείρηση. Ο διαγωνισμός αυτός έχει ως σκοπό να μάθουν τα παιδιά, μέσα από μια βιωματική εμπειρία, πώς δημιουργείται μια επιχείρηση με όλα τις τα τμήματα και πώς λειτουργεί καθημερινά, έτσι ώστε να αναπτύξουν όλες αυτές τις ικανότητες που θα χρειαστούν αργότερα για να βγουν στον ανταγωνιστικό επαγγελματικό χώρο. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς μπορούν να δημιουργήσουν μια ιδέα από την αρχή μέχρι την τελική υλοποίηση και την προώθησή τους. Η Etoile Jewelries είναι μια επιχείρηση που έχει πάρει το όνομά της από τη γαλλική λέξη Etoile, που σημαίνει αστέρι. Έτσι, οι μαθητές δημιουργούν τα δικά τους κοσμήματα, δίνοντας τις δικές τους λάμψεις δημιουργίας μέσα από αυτήν την εταιρεία. Η εταιρεία ονομάζεται Etoile Jewelries. Πήρε το όνομά της από τη γαλλική λέξη Etoile, που σημαίνει αστέρι. Τα παιδιά αποφάσισαν να δημιουργήσουν κοσμήματα και να φέρουν κάτι από τη λάμψη των αστεριών και στην καθημερινότητά μας. Αποφάσισαν να φτιάξουν 3 διαφορετικά είδη κοσμημάτων. Ο πρώτος τύπος αφορά κοσμήματα φτιαγμένα από κρύσταλλα που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά εδώ στο εργαστήριο χημείας. Πήραν την έμπνευσή τους κυρίως από την αντίθεση που θέλουν να δηλώσουν απέναντι στην εξόρυξη
κρυστάλλων στα ορυχεία, στις αντίξωες συνθήκες, στην παιδική εργασία που πολλές φορές υπάρχει σε αυτά τα ορυχεία. Και θεώρησαν ότι μπορεί με πολύ πιο οικονομικό τρόπο να έχουμε όμορφα κοσμήματα με κρυστάλλους, με καθημερινά υλικά που μπορεί να φτιάξει ο καθένας με τις απαραίτητες γνώσεις, βέβαια, από το μάθημα της χημίας. Η δεύτερη κατηγορία κοσμημάτων είναι κοσμήματα από ανακυκλωμένα υλικά. Πήγαν στις παραλίες της πόλης μας και βρήκαν γυαλί, θαλασσοφαγωμένο, ας το πούμε έτσι, και έφτιαξαν πάρα πολύ ωραία κοσμήματα, δίνοντας μια νέα ζωή σε αυτό που εμείς οι υπόλοιποι θεωρούμε σκουπίδι. Και η τρίτη κατηγορία αφορά κοσμήματα που έχουν πάνω βραχιόλια, για την ακρίβεια, ανάγλυφα μηνύματα σε γραφή Μπράιλ, θέλοντας έτσι να δείξουν και την ευαισθησία τους απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικά στα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης. Αυτό που μας ανέφεραν επίσης οι καθηγητές τους είναι ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του ρόλο στην επιχείρηση και σύμφωνα με αυτό λειτουργεί. Όπως και σε ένα οργανόγραμμα επιχείρησης, έτσι υπάρχουν τα διάφορα τμήματα, το τμήμα το οικονομικό, της διοίκησης, της παραγωγής, του marketing, έτσι και τα παιδιά αναλαμβάνουν να επιτελέσουν δουλειές και ρόλους μέσα σε κάθε τμήμα, χωρίζονται, κατατάσσονται σε κάποια από αυτά τα τμήματα και φυσικά έχουμε και τους επικεφαλείς μας. Υπάρχουν, ας πούμε, ο γενικός μας διευθυντής, υπάρχουν οι προϊστάμενοι των τμήματων και υπάρχουν φυσικά όλοι, επειδή είμαστε μια μικρή και δεμένη ομάδα, συμμετέχουν σε όλες τις δουλειές και στην παραγωγή του προϊόντος. Και φυσικά προσπαθούν όλοι μαζί, αλλά και επιπλέον αυτοί που έχουν αναλάβει αυτούς τους ρόλους, να ασχοληθούν με το κάθε τμήμα τους και με την πρόθεσή του. Στο πλευρό των μαθητών είναι οι καθηγητές τους που τους βοηθούν στην προσπάθειά τους αυτή με καθοδηγητικό ρόλο. Κυρίως ο ρόλος μας είναι καθοδηγητικός, γιατί τα παιδιά είναι εξαιρετικά ικανά και έχουν αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες. Εμείς απλώς κατευθύνουμε και στην ουσία συντονίζουμε κάποιες καταστάσεις. Δίνουμε κάποιες ημερομηνίες που πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες και ο ρόλος μας είναι πιο πολύ συμβουλευτικός απέναντί τους. Οι μαθητές με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, τεράστια αγάπη για το έργο τους και την επιχείρησή τους μοιράστηκαν μαζί μας κάποια από τα μυστικά της επιτυχίας τους. Τι όμορφα πράγματα είναι αυτά που κάνετε, τι γίνεται εδώ? Αρχικά εδώ βλέπετε τους κρυστάλλους από βόρακα και εδώ είναι η διαδικασία πώς φτιάχνουμε ένα κόσμημα από βόρακα. Συνήθως γίνεται με πολύ λεπτομέρεια, παίρνουμε δηλαδή σχεδόν κρυσταλάκι-κρυσταλάκι. Πες για τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και βλέπετε τη διάρκεια, την πορεία βασικά του κοσμήματος. Ξεκινάμε από τους κρυστάλλους. Τους τοποθετούμε, όπως είπε και η Εμιλία, με ακρίβεια και με λεπτομέρεια πάνω στη βάση. Και ύστερα από μία συνήθως μέρα καταλήγουμε σε αυτό εδώ. Έχει στεγνώσει, έχει τοποθετηθεί ο κρύσταλλος, έχει ολοκληρωθεί. Και απλά περνάμε τις αλυσίδες έπειτα, ώστε να ολοκληρωθεί το κολιέ. Πόσο χρόνο σας παίρνει το κάθε κόσμημα περίπου? Βασικά, ο χρόνος ο οποίος είναι περισσότερος είναι ο χρόνος για να στεγνώσει το χρώμα και η ειδική κόλλα που βάζουμε για το κόσμημα. Η διαδικασία δεν είναι πολύ μεγάλη. Θα έλεγα περίπου μισή ώρα για να τοποθετηθούν οι κρύσταλλοι πάνω στη βάση και έπειτα συνήθως τους αφήνουμε ένα 24ωρο να στεγνώσουν για να είναι πιο σταθεροί. Το πιο δύσκολο μέρος είναι να τους βάψουμε. Μπορεί να μην ακούγεται δύσκολο, αλλά έτσι όπως φτιάχνονται και έτσι όπως είναι οι κρυσταλλικές δομές, δεν μπορούμε απευθείας να φτιάξουμε χρωματιστούς κρυστάλλους με αυτές τις ουσίες. Οπότε πρέπει μετά να τους βάψουμε και μετά πολλές φορές δεν περνάει το χρώμα για κάποιο λόγο. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο και δεν ξέρουμε πόσο έγινε στους σκούρους. Τι υλικό χρησιμοποιείτε για να τα βάψετε? Χρησιμοποιούμε ειδικές κόλλες, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, φυτικές. Και δεν έχουμε χημικά προϊόντα και όλα αυτά, γιατί ως επιχείρηση όλα τα πράγματα που φτιάχνουμε, ουσιαστικά αντιτάσσονται σε το φαινόμενο, προσπαθούμε να μεχόμαστε έναντι της περιβαλλοντικής κρίσης. Έχετε εσείς στην επιχείρηση? Είμαστε γενικές διευθυντές της επιχείρησης. Ουσιαστικά δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους τομείς της επιχείρησης και επειδή, όπως βλέπετε, είμαστε λιγοστά άτομα, είμαστε 11 άτομα στην επιχείρηση, όλοι μας συμβάλλουμε σε όλους τους τομείς. Ωστόσο,
βέβαια εννοείται έχουμε και υπεύθυνους. Απλά υπάρχει μία επίβλεψη και μία καθοδήγηση. Επίσης, ασχολούμαστε και με τις δημόσιες εμφανίσεις, να το πω, της επιχείρησης, τις επισκέψεις, σε ποιους θα απευθυνθούμε κτλ. Στη συνέχεια, οι μαθητές μας έκαναν μια μικρή ξενάγηση στο εργαστήριό τους και μας εξήγησαν ακριβώς το τι συμβαίνει εκεί. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός που παίρνουν μέρος ξεκινάει στις 28 Φεβρουαρίου στην Θεσσαλονίκη. Οι μαθητές δηλώνουν έτοιμοι, ενθουσιασμένοι και δηλώνουν πανέτοιμοι για τη στιγμή εκείνη. Εδώ ουσιαστικά είναι το εργαστήριό μας. Είναι εδώ που φτιάχνουμε τους κρυστάλλους που χρησιμοποιούμε στα κοσμήματά μας. Τέλος πάντων, τους κρυστάλλους φτιάχνουμε με μια χημική μέθοδο, την οποία την έχουμε βρει εμείς οι ίδιοι μετά από έρευνα. Τώρα, σε γενικές γραμμές, παίρνουμε κάποια ποσότητα από την ουσία που θέλουμε να φτιάξουμε. Υπάρχουν διάφορες που χρησιμοποιούμε ανάλογα με τον τύπο του κρυστάλλου που θέλουμε να κάνουμε. Και φτιάχνουμε ένα διάλειμμα σε ειδική αναλογία. Εδώ ναι, το θερμαίνουμε και το ανακατεύουμε για να διαλυθεί καλά. Τώρα εδώ είναι ήδη διαλυμένο. Και μετά το περνάμε φιλτράρισμα για να καθαρίσει. Και... Εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά το αφήνουμε σε ένα... Από τι ακριβώς καθαρίζει από εδώ εκεί πέρα? Μπορεί να καθαρίσει τυχόν σκόνες που έχουν πέσει ή σκουπιδάκια που υπάρχουν, γιατί και αυτοί που φτιάχνουν τις ουσίες δεν είναι τέλεια εργοστάσια. Μπορεί να υπάρχουν κάποια σκουπιδάκια μέσα στο τέτοιο και πρέπει να καθαριστεί, γιατί αλλιώς μετά θα μείνει μέσα στον κρύσταλλο και θα φαίνεται άσχημο. Mm-hmm. Οπότε το φιλτράρουμε για να φύγουν όλα αυτά και για να πάρουμε όσο πιο καθαρό διάλειμμα γίνεται. Και μετά έχουμε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου αφήνουμε το διάλειμμα για να αναπτυχθεί, για να αρχίσουν να σχηματίζονται οι κρύσταλλοι. Πρέπει να έχει πάρα πολύ ειδικές συνθήκες για να σχηματιστούν καλά οι κρύσταλλοι. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες? Πρέπει καταρχάς να υπάρχει σταθερή θερμοκρασία, να μην υπάρχουν διακυμάνσεις, γιατί αυτό επηρεάζει την ποιότητα των κρυστάλλων. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου κραδασμοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακίνητο γίνεται. Και γι' αυτό ο χώρος που τα αφήνουμε είναι κλειστός, δεν μπαίνει αέρας μέσα τίποτα. Είναι πάνω σε αντικραδασμικό υλικό τα δοχεία, για να μην κουνιούνται καθόλου. Και το αφήνουμε εκεί μέσα. Και πώς τον φτιάξατε αυτόν τον χώρο? Αυτός ο χώρος ήταν ήδη στο εργαστήριο. Απλώς εμείς τον διαμορφώσαμε λίγο για να τον αξιοποιήσουμε. Δεν τον φτιάξαμε από το μηδέν, υπήρχε ήδη. Ωραία. Και στη συνέχεια? Μετά από αυτή τη διαδικασία και από κάποιο χρονικό διάστημα που θα περάσει, στον πάτο, όπως βλέπετε, έχουν δημιουργηθεί κάποιοι κρύσταλλοι. Έπειτα γίνεται η διαλογή τους, να δούμε ποιοι κάνουν για να γίνουν κόσμημα. Πώς τους επιλέγετε? Βάσει σχήματος. Ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ πέρα βγαίνει ένα τέλειο πεντάγωνο. Αυτά τα πεντάγωνα τα διαλέγουμε, έτσι ώστε συνήθως αυτά γίνονται ή σκουλαρίκια ή δαχτυλίδια. Και τέλος, όταν τα κορίτσια έχουν φτιάξει το κόσμημα, μας το δίνουν, έτσι ώστε να γίνει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, να το δούμε άμα έχει καλυφθεί σωστά ο κρύσταλλος, έτσι ώστε να αποφύγουμε ίσως να σπάσει. Ναι, φυσικά αυτό, για να μην σπάσει και να μην φύγουν κομμάτια του, τα οποία τα καλύπτουμε με ένα ειδικό υλικό. Κορίτσια μου, εδώ ασχολούνται με τα social media. Τι κάνετε ακριβώς για την επιχείρηση? Έχουμε δύο social media τα οποία έχουμε. Έχουμε μία σελίδα στο Instagram και μία στο Facebook. Προσπαθούμε μέσω των ιστοσελίδων αυτών να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να προωθήσουμε το προϊόν μας, να δείξουμε τη δράση μας, την προσπάθεια αυτή του σχολείου μας. Παρουσιάζουμε το προϊόν προφανώς, βγαίνουμε φωτογραφίες. Βασικά τα ανεβάζουμε στο Instagram και στο Facebook ώστε οι άνθρωποι να ενημερώνονται και να βλέπουν και τις δράσεις που κάνουμε. Βλέπουν ότι έχουμε επισκεφτεί πολύ διάφορα μέρη, όπως για παράδειγμα Μιλτήριο Καβάλας.
Πήραμε λοιπόν μία γεύση και μία εικόνα από τον τόπο που εργάζονται και δραστηριοποιούνται τα παιδιά μας εδώ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το εργαστήριό σας. Έχετε πάρα πολύ ωραία ομάδα, θετική αύρα. Και να πω ότι πέρα από το μάθημα της χημίας που χρησιμοποιείτε και φτιάχνετε τα κοσμήματα, τους κρυστάλλους και όλα αυτά, φαίνεται ότι έχετε και καλή χημία μεταξύ σας και δένετε σαν ομάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω. Να πούμε ότι έχετε, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ότι έχετε κατηγορίες κοσμημάτων και θέλω λίγο να μου τις αναλύσετε. Δηλαδή, τι εννοείται όταν λέμε κατηγορίες κοσμημάτων, τι κάνουμε ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε τριών ειδών κοσμήματα. Ένα είναι με κρυστάλλους τους οποίους φτιάχνουμε μόνοι μας. Το δεύτερο είναι με βραχιόλια με γραφή Braille. Είναι για τους τυφλούς. Και τα τρίτα είναι κοσμήματα τα οποία φτιάχνονται με γυαλί. Το οποίο γυαλί είναι σπασμένα κομματάκια και ψημένα από τη θάλασσα. Τα βρίσκουμε και τα μαζεύουμε από τη θάλασσα. Και η φιλοσοφία πίσω από αυτό είναι ότι επαναχρησιμοποιούμε τα σκουπίδια και τα μετατρέπουμε σε κάτι όμορφο, όπως ένα κόσμημα, έτσι ώστε να μειώσουμε τους ρήπους τις σκουπίδια στη θάλασσα. Ωραία. Οπότε κάνετε και καλό στο περιβάλλον, ναι, στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο. Ποια ήταν η πρώτη κατασκευή που χρησιμοποιήσατε, μάλλον ποια κοσμήματα ξεκινήσατε να φτιάχνετε πρώτα. Πρώτα ήταν με τους κρυστάλλους που φτιάξαμε μόνος, γιατί ήταν η αρχική μας ιδέα. Αλλά μετά συνεχίσαμε με τα βραχιόλια, με τη γραφή Braille. Ποια ιδέα ήταν αυτό? Δικιά μου. Ήταν της Εμιλίας. Αλλά έτσι μας άρεσε και εμάς. Είναι πολύ καλό που σκέφτηκε όχι μόνο τους ανθρώπους, τους κοινούς, ας το πούμε έτσι, και κάτι, ναι, και ένα διαφορετικό κόσμο που δείχνει και μια ευαίσθητη πλευρά. Ακριβώς. Της Εμιλίας και γενικά τη μητέρα και όλης της ομάδας που ακολούθησε, ναι, και στενήθηκε την σκέψη της και την άποψή της. Ήταν βασικά ο τρόπος μας έτσι να ομορφύνουμε ακόμη περισσότερο την επιχείρησή μας, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και τους συμπολίτες μας, να δείξουμε έτσι ότι τα κοσμήματα δεν προσφέρουν μόνο μία ομορφιά στο άτομο εξωτερική, αλλά ότι μπορεί να κρύβουν ένα ακόμη πιο βαθύ μήνυμα, όπως είναι αυτό με τη γραφή Braille, που γράφουμε πάνω μηνύματα όπως χαρά, ζωή, πίστη, δύναμη, που δίνουμε κουράγιο και στα άτομα με οπτική αναπηρία, αλλά μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Και είναι το φορέσει, όπως φοράει και η Εμιλία εδώ. Ακριβώς. Το βραχιόλιο. Αυτό τι μήνυμα έχει πάνω? Αυτό γράφει ζωή. Ζωή, ε. Και έχουμε και εδώ πέρα άλλο που μπορείτε να δείτε. Αυτό για παράδειγμα που φοράω εγώ γράφει χαρά. Χαρά. Εσύ? Αυτό είναι η αγάπη. Η αγάπη. Τα έχουμε όλα. Χαρά, ναι, αγάπη, ναι, ζωή. Όλα συνδυασμένα, πολύ ωραία μηνύματα. Και το τρίτο κομμάτι μετά μπήκε με τους κρυστάλλους. Φυσικά αυτή ήταν η αρχική μας ιδέα και μετά αναπτύχθηκαν και οι άλλοι δύο τομείς. Η επιχείρηση μας γενικά έχει ένα περιβαλλοντικό στόχο και προκειμένου να στηρίξουμε αυτόν τον στόχο, αποφασίσαμε να φτιάξουμε τους δικούς μας πολύτιμους λίθους, να το πω έτσι, οι οποίοι φτιάχνονται με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και αυτά που αφήνουμε και εκείνα μπορούν να επιστρέφονται πολύ εύκολα στο περιβάλλον. Καθώς ως γνωστόν, από την εξόρυξη πολύτιμων λίθων, πολλά παιδιά χρειάζεται να δουλεύουν, ανοίγονται τρύπες στη γη και όλο αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στο περιβάλλον. Οπότε αποφασίσαμε εμείς με τον δικό μας τρόπο να βοηθήσουμε σε αυτό το στόχο. Εσείς πού συμβάλλετε? Εμείς συμβάλλουμε στην διαχείριση λίγο όλων του προγράμματος, ας το πούμε έτσι, στα κείμενα. Εγώ ως φιλόλογος δεν μπορούσα να συνεισφέρω τώρα στο κομμάτι της χημίας, εντάξει, γιατί δεν θα πετύχαινε τίποτα, σας το εγγυώμαι. Πιο πολύ συνεισφέρω στο κομμάτι λοιπόν που έχει να κάνει με τα κείμενα, με την παρουσίαση, με τα κείμενα που ανεβάζουμε στα social media. Μπορούν και τα παιδιά άνετα να γράψουν και μόνα τους, δεν το συζητώ. Απλά κάνουμε μια επιμέλεια, ας το πούμε έτσι. Καταλαβαίνω. Απλά θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε για τους μαθητές σας όταν τους βλέπετε τόσο δημιουργικούς. Είναι πολύ περήφανοι. Πολύ περήφανοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι δεν είναι απλά ότι φτιάχνουν ένα απλό προϊόν, αλλά προσπαθούν να συνδυάσουν μαζί και κοινωνική ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την ανακύκλωση. Και τα παιδιά είναι πάρα πολύ δοσμένα σε αυτό το σκοπό. Πιστεύουν πολύ σε αυτή την επιχείρηση, δηλαδή σαν να ήταν πραγματική. Ωραία.
Θέλω να περάσω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω όμως, γιατί έχω να τους κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση και θέλω να απαντήσουν, που έχει σχέση και με αυτό που δημιουργούν, αλλά και με τον τρόπο που μαθαίνουν. Διαφημίσεις και πάλι σε λεπτά και κοντά σας. Το ζαχαροπλαστείας Κλαρίς. Γεύση από παράδεισο. Σύγχρονο διαιτολογικό διατροφολογικό ιατρείο Κοστούλας Θεόφιλος. Φιλικής εταιρείας 8Β στην Καβάλα, στον 5ο όροφο. Φέτος, ο Άγιος Βαλεντίνος προσγειώθηκε στα Πανέτο, πες το με ένα γλυκό, και κέρδισε ένα διήμερο στο πολυτελές ξενοδοχείο Κεανής και ένα δείπνο για δύο άτομα στο Lucy Hotel. Όσα περισσότερα γλυκά προσφέρεις, τόσες περισσότερες συμμετοχές εξασφαλίζεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου του 2020. Για πετρέλαιο θέρμανσης, επιλέξτε Revoil. Η καλύτερη ποιότητα, πάντα στην καλύτερη τιμή. Πιστή στο ραντεβού της, η Revoil είναι και πάλι δίπλα στον καταναλωτή, προσφέροντας ζεστασιά με την καλύτερη ποιότητα πετρελαίου θέρμανσης στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με το πρατήριο Revoil στην Καβάλα και δώστε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα. Το πετρέλαιο Eco Plus της Revoil είναι η πιο σύγχρονη, αξιόπιστη και οικονομική πρόταση θέρμανσης, γιατί εξασφαλίζει αύξηση της απόδοσης λόγω βελτιωμένης καύσης, εξοικονόμηση ενέργειας λόγω καθαρότητας του καυστήρα, εξοικονόμηση κόστους καθαρισμού και συντήρησης καυστήρα, λιγότερα καυσαέρια με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εκπομπών ρήπων και μείωση του αφρισμού για καλύτερο έλεγχο κατά το γέμισμα της δεξαμενής. Revoil, πετρέλαιο θέρμανσης. Κάντε και εσείς την έξυπνη επιλογή. Βαλσάμι Catering. Η έμπειρη επαγγελματική ομάδα της Βαλσάμι Catering είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τις επιθυμίες σας και να δημιουργήσει την εκδήλωση που ονειρεύεστε. Η ποιότητα και η παρουσία των εδεσμάτων, το άψογο σέρβις και το art de la table θα εντυπωσιάσουν και το πιο απαιτητικό. Οι γαστρονομικές δημιουργίες με τα αχνότερα υλικά είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που θα συμβάλλουν στο να προτιμήσετε το μενού μας. Όποια και αν είναι η εκδήλωση που προγραμματίζετε, σε εμάς θα βρείτε τον πιστό συνεργάτη για την επίτευξη μιας άψογης επαγγελματικής διοργάνωσης στο χώρο σας. Balsami Catering. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, την εκπομπή Ίασης. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να ενημερώσει για όλες τις σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις στον χώρο της υγείας και να δώσει λύσεις σε λιγότερο ή περισσότερο δύσκολα προβλήματα με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ίασης, η δική σας ιατρική εκπομπή κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι στο ένα channel.